Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση 16 Οκτωβρίου απόψε και έχει κλείσει πλέον αυτή πολύ μεγάλη διαδρομή και η πορεία των αυτοδιοικητικών εκλογών με τους νικημένους και τους χαμένους και τα μηνύματα της κάλπης, τα οποία θα τα δούμε όλα μαζί στο απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ανατροπή και ποσοστό 50,86%. Σαρωτική νίκη του Γιάννη Ζαμπούκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με ποσοστό 60,51%. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο νέος Δήμαρχος Ορεστιάδας με ποσοστό 54,80%. Τα μηνύματα της κάλπης, οι νικητές, οι ηττημένοι και οι εκπλήξεις του δεύτερου γύρου των εκλογών. Η πιο αμφίροπη από τις μάχες του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών αποδείχτηκε πως ήταν αυτή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς προηγούνταν του ανθυποψηφίου του κυρίου Χρήστου Μέτιου, χωρίς ποτέ να αποσπάσει διαφορά ασφαλείας, αλλά πάντα προηγούμενος, κατάφερε τελικά να κόψει πρώτος το νήμα και να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης. Τώρα, οι περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης ήταν οι μοναδικές που ο κύριος Μέτιος κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά, με όλες τις υπόλοιπες να δίνουν την πρωτιά στον κύριο Τοψίδη. Η μεγάλη ανατροπή έγινε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, όπου την πρώτη Κυριακή ο κύριος Μέτιος ήρθε πρώτος, τη δεύτερη Κυριακή η πλειοψηφία όμως των πολιτών που ψήφισαν επέλεξαν τον κύριο Τοψίδη. Η συμμετοχή κοιμάθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 35%. Το μήνυμα ελήφθη. Με αυτή τη φράση σχολιάζουν στην κυβέρνηση τη δυσαρέσκεια των πολιτών που εκφράστηκε στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, κυρίως μετά από την αποχή των ψηφοφόρων από τις κάλπες και έχει ως αποτέλεσμα την ήττα των ενεργεία δημάρχων στους δύο μεγαλύτερους δήμους της χώρας, καθώς και των 5 από τους 6 υποψήφιους περιφερειάρχες που αναμετρήθηκαν στο δεύτερο γύρο έχοντας το επίσημο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοινή συνισταμένη του αποτελέσματος της επαναληπτικής εκλογής ήταν η απώλεια περίπου 142.000 ψήφων από όλους τους γαλάζιους υποψήφιους, συγκριτικά με τον αριθμό των ψηφοφόρων που τους είχαν υπερψηφίσει την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να πάνε στις κάλπες και να τους υπερψηφίσουν εκ νέου, είτε επειδή θεώρησαν ότι εκπλήρωσαν το καθήκον στηρίζοντας την κυβέρνηση στον πρώτο γύρο, είτε διότι θεώρησαν ότι τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων είχαν να επιλέξουν δεν άξιζαν τον κόπο ώστε να ξαναπάνε στις κάλπες. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο απερχόμενος περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος έχασε 26.000 ψήφους ανάμεσα στους δύο γύρους και έτσι τον προσπέρασε κατά 4.000 ψήφους ο νεοκλεγής Χριστόδουλος Τοψίδης. Παρότι και εκείνος έκοψε πρώτος το νήμα στη δεύτερη κάλπη, αποσπώντας περίπου 500 ψήφους λιγότερες από εκείνες που συγκέντρωσε την πρώτη Κυριακή. Συγκεκριμένα, ο Τοψίδης Χριστόδουλος και η Περιφερειακή Σύνθεση με 50,86% κέρδισαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ψήφισαν 107.561. Ο Χρήστος Μέτιος και η Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση συγκέντρωσε 49,14%. Στις κάλπες πήγαν 103.924 ψηφοφόροι. Μαζί με υποψήφιους της παράταξής του, φίλους υποστηρικτές, ο Χριστόδουλος Τοψίδης έστειλε μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής δεν μας πτώησε, δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι την επόμενη μέρα βγήκε μαζί με τους συνεργάτες του στις αγορές προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και τα πραγματικά προβλήματα. Θα συνεργαστούμε, είπε, με την εκάστοτε κυβέρνηση για το καλό του τόπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει να πάει ο τόπος μπροστά. Στην πρώτη του δήλωση από τον Εύρο, ο νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβεβαίωσε πως θα είναι Περιφερειάρχης όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη στήριξή τους. Νίκησαν οι πολίτες της περιφέρειας και η περιφέρειά μας. Μόλις μου τηλεφώνησε και με συνεχάρει ο Περιφερειάρχης και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Από αύριο θα έχουμε ένα γραφείο στην περιφέρεια για να δουλέψουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη, αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια που δεν μας παράτησαν στη δεύτερη Κυριακή. Δώσαμε τη μάχη 115 άνθρωποι πιστοί στο στόχο μας. Σας πείσαμε και μας δικαιώσατε. Χρειάζεται ανθρώπους με όρεξη και δουλειά η περιφέρειά μας που δεν τους ενδιαφέρουν τα κόμματα αλλά ο τόπος τους. Μας τυπήσανε κάτω από τη μέση, αλλά έχετε όλοι θάρρος και αγωνιστικότητα. Από αύριο θα είμαι περιφερειάρχης για όλους τους πολίτες και για όσους μας ψήφισαν και για όσους δεν μας ψήφισαν. Δεν χωράνε διακρίσεις και κόμματα. Τα προβλήματα του τόπου είναι το κόμμα μας. Θα δουλέψουμε για εσάς. Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή και το τηλέφωνό μου και καθημερινά θα είμαστε σε διαβούλευση. Ο τόπος αυτός θα πάει μπροστά είτε το θέλουν κάποιοι. Όχι. Ευχαριστώ τους συνεργάτες, την οικογένειά μου και τους εθελοντές που με κράτησαν όρθιο. Οι εκλογές τελείωσαν, αύριο πρέπει να πιάσουμε δουλειά. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει να γίνει έργο.
να ξεκολλήσουμε από το τέλμα αυτής της περιφέρειας και να δουλέψουμε σκληρά για τον τόπο μας. Τα υπόλοιπα όλα τελειώνουν την ημέρα των εκλογών. Είμαι ένας άνθρωπος που δήλωσα όλες αυτές τις μέρες ότι την πολιτική ταυτότητα την άφησε στην άκρη και θα συνεργαστώ με κάθε πρωθυπουργό και με κάθε κυβέρνηση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Το ψηδί το περιμένετε αυτό το αποτέλεσμα? Πραγματικά το περιμέναμε γιατί δουλέψαμε συλλογικά, δεν παραιτηθήκαμε καμία στιγμή, παρόλο που την πρώτη Κυριακή είχαμε μια διαφορά. Ξέρετε ότι στις εκλογές είναι όπως στη ζωή, εγώ έχω μάθει να μάχομαι, είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, το έχουν πει οι φίλοι μου, το έχω πει εγώ, δεν παρατάω ποτέ την προσπάθεια μέχρι τέλος. Ο αγώνας τελειώνει, θα κλείσουν οι κάλπες. Και σήμερα που μίλησα 7 ώρες σε κάποια μέσα ενημέρωση περιοχή, είπα ότι θα κερδίσουμε και θα κόψουμε τις νίκες, παρόλο που κάποιοι μας πιστεύανε. Παρόλο που τα σχήματα μας βγάζανε τσάιτερ, παρόλο που τα μέσα ενημέρωση γράφανε άλλα πράγματα. Παρόλο αυτά κλείνει σελίδα. Πάμε μπροστά για τον τόπο μας. Δεν κρατάμε κανένα κακία, θα υπηρετήσουμε όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας. Ο νυν Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι χάρη τον κύριο Τοψίδη για την εκλογή του και ευχαριστεί όλους τους πολίτες της περιφέρειας που πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν το έργο της παράταξής του. Τα συγχαρητήριά του λοιπόν στον νέο Περιφερειάρχη, στον κύριο Τοψίδη, δίνει με γραπτή του δήλωση ο νυν Περιφερειάρχης με την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών που φέρουν αλλαγή στα ενία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο μέχρι πρότινος περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος συνεχάρει τον πολιτικό του αντίπαλο και ευχαρίστησε όσους τον εμπιστεύτηκαν. Θέλω να συγχαρώ τον νέο περιφερειάρχη κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη για την εκλογική του νίκη και να ευχηθώ στον ίδιο και στους συνεργάτες του καλή δύναμη και καλό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας που πίστεψαν στο έργο μας και μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της παράταξής μας και τους συνεργάτες μας που έδωσαν έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα. Η πλειοψηφία των πολιτών αποφάσισε να συνεχίσουμε από τη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαβεβαιώνουμε όλους τους πολίτες ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας ως αντιπολίτευση. Τώρα λέτε να δούμε τι έγινε στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου επικράτησε ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης με ένα μεγαλειώδες ποσοστό, φτάνοντας το 60% έναντι του αντιπάλου του κύριου Σταύρου Σταυράκογλου. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο Ζαμπούκης Ιωάννης, Δήμος για όλους πρώτα εσύ, συγκέντρωσε το 60,51% με 16.504 ψήφους. Ο Σταυράκογλου Σταύρος και με την αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολης κατέκτησε το 39,49% με 10.771 ψήφους. 21 έδρες στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει η παράταξη του κυρίου Ζαμπούκη και 6 έδρες η παράταξη του κυρίου Σταυράκογλου. Για 4 πολύ δύσκολα χρόνια έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης κατά τη διάρκεια της πρώτης δήλωσής του μετά την άνετη επανεκλογή του με το 60% έναντι του κυρίου Σταυράκογλου. Όπως τόνισε, το σημαντικότερο ήταν και είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους δημότες και τη Δημοτική Αρχή. Μίλησε για την πολύ μεγάλη τιμή που νιώθει για τους ανθρώπους που τον συντρόφευσαν σε αυτή τη διαδρομή που ξεκίνησε ρομαντικά, όπως είχε είπε χαρακτηριστικά και δειλά, πριν από 4 χρόνια, και ανακούφιση για τα βαρύδια που άφησε πίσω του. Όπως ανέφερε, η δουλειά συνεχίζεται χαρακτηρίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα ως δικαίωση, τονίζοντας πως η κοινωνία έχει μάτια και βλέπει, και κλείνοντας ευχαρίστησε τους δημότες σε κάθε γωνιά του Δήμου, ο οποίος, όπως είπε, είναι ένας Δήμος που έχει μέλλον και μπορεί να χωρέσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες όλων μας. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και κυρίως από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα τα πω με τη σειρά που τα νιώθω. Δεν ήταν οι 30 μέρες, 40 της προεκλογικής περίοδου, ήταν τα 4 προηγούμενα χρόνια. Τα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας, με την ομάδα που ξεκινήσαμε, που είχαμε να μάθουμε πολλά, είχαμε να μάθουμε μέσα από αυτά τα πολλά από τα λάθη που κάναμε. Είχαμε να φτάσουμε μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, γιατί ήμασταν ταυτόχρονα υποψήφιοι εκ νέου ως Δημοτική Αρχή, αλλά ταυτόχρονα ήμασταν και Δημοτική Αρχή και έπρεπε παράλληλα να παρέχουμε υπηρεσίες. Και κάποιο το κινητό μου να πάρει. Και ταυτόχρονα να είμαστε και στο κυνήγι της ψήφου. Καταρχήν, σχέση εμπιστοσύνης, το πιο σημαντικό. Αυτό που χτίζουμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, τα Σαββατοκύριακα, τις μέρες που ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει, να καταθέσει το πρόβλημά του, την άποψή του, να τον ακούσεις. Αυτό είναι η σχέση της εμπιστοσύνης που χαίρομαι πάρα πολύ και αυτό είναι που εισπράττουμε και ουσιαστικά σήμερα. Το ότι καθημερινά με όλη την κοινωνία, με όλα τα στρώματα, με όλους τους πληθυσμούς, με όλες τις ομάδες, ευάλωτες και μη, έχουμε μια ανοιχτή συνομιλία, ακούμε, καταγράφουμε και προσπαθούμε να οργανωμένα να προβούμε σε λύσεις. Το σημαντικό είναι να ξέρεις το πρόβλημα, το πρώτο, και μετά το αμέσως πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ότι υπάρχουν λύσεις και πώς θα τις φτιάξεις. Αυτές είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που εξαργυρώνονται. Όλα τα υπόλοιπα θέλω να ξέρετε ότι δεν αγοράζονται.
Μπράβο! Έτσι! Η μετά είναι τιμή. Γιατί είναι τιμή? Γιατί πραγματικά ξεκίνησε έτσι ρομαντικά και δειλά πριν από χρόνια και έφτασε πια να είναι μια παράταξη η οποία αριθμούσε εγγεγραμμένα και μόνο επίσημα εκτεθειμένα μέλη, γιατί ο οποίος εκτίθεται με έναν δήμαρχο, εκτίθεται και προσωπικά και με την επαγγελματική του δραστηριότητα και με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτίθεται μόνο ότι το είναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το εξήγησε και σε κάποιους ανθρώπους, ότι όταν πας σε έναν δήμαρχο, ότι είναι νυν δήμαρχος, είναι υποψήφιος, έχει μία έκθεση. Οπότε έχει και τα θετικά, έχει και τα αρνητικά. Όταν κερδίζεις, φυσικά όλοι είναι στα θετικά. Όταν χάνεις όμως, τα αρνητικά είναι που είναι πιο μεγάλο βάρος και αυτό είναι που πρέπει να διαχειριστείς. Είναι μεγάλη τιμή για τους ανθρώπους που με συντρόφευσαν σε αυτή τη διαδρομή από την αρχή, για τα βαρύδια που άφησα πίσω μου και αισθάνομαι πάρα πολύ απελευθερωμένος πλέον. Όπως είπα και σε μια συνέντευξη νομίζω στην κυρία Μπασκάκη, κοιτάμε μπροστά, είναι σαν να οδηγούμε σε ένα αυτοκίνητο και κοιτάμε απλά λαθρέα στον καθρέφτη δίπλα, για να δούμε τι γίνεται λίγο έτσι πιο πίσω. Αλλιώς μόνο με το μπροστά. Όταν λέμε μπροστά εννοούμε το μάτι ευθεία και πάμε καθαρά για μέλλον, έτσι, να ξέρετε. Πάμε μέλλον! Πάμε μέλλον! Δεν θα σας πω τα μετρημένα, ότι μανίκια ψηλά και ξανά δουλειά κτλ. Αυτό εννοείται. Δεν αφήσαμε να χαθεί καμία μέρα. Άλλωστε αποτυπώνεται νομίζω στην κούραση που δεν είναι μονάχα σωματική, είναι και πνευματική και ψυχολογική αν θέλετε. Ευτυχώς όμως καταγράφει ένα εξαιρετικό φινάλε και κυρίως καταγράφει μια δικαίωση μιας διαφοράς του 20% που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει μάτια, βλέπει, αποτυπώνει και ξέρει να εξαργυρώνει τις προσπάθειες. Τώρα είπα τη λέξη βέβαια εξαργυρώνει. Είναι καθαρά συμπτωματική, δεν έχει καμία σχέση με μηνύματα. Ίσως κάποιοι θέλουν να διαβάσουν. Οπότε, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της ομάδος. Περιμέναμε και τις σφαίρες να έρθει, γι' αυτό ήρθα γύρω σε 9. Τα παιδιά από εκεί, δεν ξέρω αν είναι μέσα στο πλήθος εδώ, όμως είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ κοντά μας, είναι προς τα εδώ τουλάχιστον. Οπότε, όλοι, είτε από τον Πόρο και τη Βρυσούλα και τη Γεμιστή, μέχρι και τα Δίκελα και τη Μέστη, έτσι. Όλοι συνέβαλαν. Μεγάλη τιμή, συνεργασία. Και έχω πολύ πολύ μεγάλο το ευχαριστώ. Δεν μετριέται ούτε με λόγια ούτε με χειρονομίες και ενέργειες. Οπότε ένα ευχαριστώ πραγματικά. Που θέλω όμως να φύγει με χειροκρότημα ζεστό, δυνατό. Σε κάθε κοινία που είναι Αλεξανδρούπολης. Ένας Δήμος που έχει μέλλον. Ένας Δήμος που μπορεί να μπορέσει και τα όνειρά μας και τις φιλοδοξίες μας. Πάμε να το κάνουμε. Για τα επόμενα 5 χρόνια να το κάνουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ.
Τα συγχαρητήριά του έδωσε για την επανεκλογή του στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης ο κύριος Σταύρος Σταυράκουγλου, ο οποίος σε μια λίτη ανακοίνωση και με λίγα λόγια ανέφερε πως θα ασκήσει κανονικά τα καθήκοντά του από το ρόλο της αντιπολίτευσης, προκειμένου ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης να βρει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε δήλωσή του αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και την επικράτηση του νυν δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, ο υποψήφιος δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σταύρος Σταυράκογλου με την παράταξη Αρχή ανέφερε: «Οι πολίτες αποφάσισαν, ανανέωσαν τη θητεία του σημερινού δημάρχου για τα επόμενα 5 χρόνια. Του εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία. Ο τόπος μας, ο Δήμος μας, τα συμφέροντα και οι ανάγκες των πολιτών μας ενώνουν. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους χιλιάδες συμπολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και θέλησαν να κάνουμε μια νέα αρχή. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τους υποψήφιους του συνδυασμού μας για την εμπιστοσύνη τους και το υπέροχο ταξίδι που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα. Δηλώνουμε παρόντες στην υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Θα τιμήσουμε την εντολή τους και θα αποτελέσουμε τη φωνή τους μέσα και έξω από το Δήμο. Σας ευχαριστώ». Συγχαρητήρια στον κύριο Ζαμπούκη για την εκλογή του. Του εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συμπολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, που μας υποστήριξαν. Θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών τους. Συνεχίζουμε δυνατά, με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καταλάβατε τι έφταιξε και δεν βγήκατε τελικά δήμαρχος? Είναι τιμιγορία του κόσμου. Θα γίνει η αποτίμηση του αποτελέσματος το επόμενο χρονικό διάστημα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα. Θα παραμείνετε στα καθήκοντά σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Νομίζω το λέει η ανακοίνωσή μας. Ότι συνεχίζουμε. Θανάσης Ράσιος και απόψε κοντά μου για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των συζητήσεων που έχουμε ανοίξει αυτό το χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Τέλειωσαν οι εκλογές, οι κάλπες έδειξαν τα αποτελέσματα. Στην περιφέρεια ο κύριος Τοψίδης αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Εδώ είχαμε την ανατροπή. Θανάση, καλησπέρα. Ανατροπή σε ό,τι αφορά τι? Το δεύτερο γύρο. Καλησπέρα. Με βάση τα... Καλησπέρα. Αλλά τον έβαλες γρήγορα στις ανατροπές και λέω θα σφυρίξουμε πέναλτι ή συνεχίζουμε. Λοιπόν, εντάξει, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί με βάση τα ποσοστά και τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής και με όλα όσα ακολούθησαν μέσα στην εβδομάδα, δύσκολα θα σκέφτονταν ότι θα χάσει ο κύριος Μέτιος. Γι' αυτό λέω ανατροπή. Ναι, δεν διαφωνώ. Είχαμε εντοπίσει και την προηγούμενη φορά ότι ο κύριος Μέτριος είχε μια διαφορά αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του 19. Είχε 20.000 και πλέον ψήφους προς τα πάνω. Όμως, αν δει κανείς τα νούμερα, θα δει ότι η αποχή έπαιξε σημαντικότατο ρόλο και πιστεύω ότι η αποχή έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ενότητα της Ροδόπης, όπου από 16.000 ψήφους διαφορά κατέβηκε στους 8. Επίσης, έχει μια πάρα πολύ καλή επίδοση ο κύριος Τοψίδης στο περιφερειακό διαμέρισμα της Δράμας, όπου η διαφορά είναι 5.000. Και η ανατροπή, μια και σ' αρέσει η έκπληξη αυτή, χωρίς όμως πέναλτι, έγινε στην Καβάλα, όπου την πρώτη Κυριακή την είχε κερδίσει ο κύριος Μέτιος και τη δεύτερη Κυριακή την κέρδισε ο κύριος Τοψίδης. Την πρώτη Κυριακή ο κύριος Τοψίδης είχε 35,83% και εχθές την δεύτερη Κυριακή πήρε 53,97%. Επί της ουσίας, αν τα βάλεις κάτω τα νούμερα, ο κύριος Μέτιος στο δεύτερο γύρο έχασε 26.000 ψήφους. 26.000 σταυρούς, ενώ ο κύριος Τοψίδης μόνο 500. Αυτό πρέπει να προβληματίσει γενικότερα τι πήγε τόσο στραβά. Τόσο στραβά όμως για τον κύριο Μέτιο. Θέλω να κάνω μία ρηψοκίνδυνη εκτίμηση, θα σου πω ότι ήταν διαφορετικό το εκλογικό σώμα που ψήφισε τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, με κομματικά χαρακτηριστικά αυτό εννοώ. Τη δεύτερη Κυριακή λειτουργήσαν συσπηρωτικά τα αντανακλαστικά των κέντρο αριστερών. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ο κύριος Τοψίδης είχε από τα αριστερά του μια μεγάλη δεξαμενή, κοντά στις 30.000 ψήφους, η οποία ίσως τον συγκράτησε σε σχέση με την αποχή. Και υπάρχει αποχή
σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και σε συγκεκριμένες πολυπολιτισμικές ομάδες στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Φαίνεται από τα νούμερα. Από εκεί και πέρα τώρα, ο κύριος Τοψίδης δεν εκτέθηκε κομματικά καθόλου. Ενώ ο κύριος Μέτιος εκτέθηκε και με το παραπάνω. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε, μαζί το σχολιάζαμε, τη δήλωση της Καβάλας, σε κανάλι της Καβάλας, ότι την ευθύνη την έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Και όχι εγώ. Και δεν ήταν μόνο αυτά, αυτό. Κοίταξε, Θανάση μου, ξέρεις τι, αυτή τη δήλωση και όλα όσα υπόθηκαν θα μπορούσε κανείς πραγματικά να τα υπολογίσει στον πρώτο γύρο των εκλογών. Ναι. Στο δεύτερο γύρο όμως τα χαρακτηριστικά της εκλογικής διαδικασίας ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν μια πυκνή εβδομάδα με τέτοια υπερπροβολή, τέτοια υπερστήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Μέτιου από όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στην Αλεξανδρούπολη, τις προάλλες που ήρθε ο κ. Μητσοτάκης, μου σκάγαν οι υπουργοί μπροστά μου και δεν ήξερα από πού να τους πρωτοδώ. Και όχι μόνο, ήρθαν και όλα τα στελέχη που στήριξαν και στηρίζουν τον κύριο Μέτιο και από τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η υπερπροσπάθεια μπορεί να έστειλε και λάθος μήνυμα στον ψηφοφόρο. Εντελώς λάθος μήνυμα. Μπράβο. Και το είδαμε να συμβαίνει και σε άλλες περιφέρειες, έτσι που έχασε η Νέα Δημοκρατία. Έχεις δίκιο, γιατί είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη Δευτέρα ότι η στρατηγική επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη ήταν στα χαρτιά πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, απορροφεί ο ίδιος με την κομματικοποίηση και την πολιτικοποίηση, αλλά κυρίως την κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών στις περιφέρειες, την όποια δυσμένεια, την όποια το πιο παράπονο, αν θέλεις, ή τη φθορά που είχε 5 μήνες σαν κυβέρνηση που δεν έλειψαν τα λάθη αυτό το χρονικό διάστημα, το πήγε εκεί. Αλλά θεωρώ ότι η αλαζονία του 41% έκανε τη ζημιά. Ήταν υπέρμετρες αυτές οι κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές πίεσαν τρομακτικά τον ψηφοφόρο. Και ο ψηφοφόρος αντέδρασε. Αντέδρασε λοιπόν ο ψηφοφόρος, όπως λέμε, στο 41%. Αντέδρασε στην αλαζονία που προκάλεσε στο 41%. Πιέστηκαν πάρα πολύ οι ψηφοφόροι και βλέπαν τελικά ότι εδώ δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να έχει πνιγεί η Θεσσαλία, να έχει καεί ο Εύρος και να λέμε ότι όλα καλά γίνονται. Κάποια στιγμή ο ψηφοφόρος βρήκε μια διέξοδο και αντέδρασε. Όλοι ξέρουμε την κομματική τοποθέτηση του κυρίου Τοψίδη και ούτε ο ίδιος το αρνείται. Όμως λειτουργήσε αυτοδιοικητικά, κρατώντας μια θέση αυτοδιοικητικού, όχι κομματάρχη αυτοδιοικητικού, καθαρού αυτοδιοικητικού. Γι' αυτό και η δήλωσή του, η χθεσινοβραδινή, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ θαραλέα δήλωση. Και αυτοί που ότι τα αφήνουμε και όλα πίσω, έτσι, και οι πόρτες μου είναι ανοιχτές για όλους και συνεργάζομαι με όλους. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Είπε ξεκάθαρα, ο τόπος θα πάει μπροστά, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι. Έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο κύριος Τοψίδης. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα περιμένουμε αρκετά πράγματα να γίνουν μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια από τη δική του διοίκηση, Θανάση. Και έχει εκλέξει και μια καλή εξάδα, θα έλεγα, που μπορεί να του δώσει κάποιες δυνατότητες στον Εύρο. Αλλά και οι 27 που υπάρχουν στο σύνολο της περιφέρειας, επίσης είναι μια καλή ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί αυτή η νέα διοίκηση με τους αντιπεριφερειάρχες, θεματικούς, χωρικούς. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς τα σκέφτεται. Υπάρχει ο κύριος Τοψίδης. Επέτρεψέ μου, κλείνοντας το κεφάλαιο περιφέρεια, να εντοπίσω ένα πρόβλημα που εντοπίζεται και στους Δήμους. Ο νόμος Βορύδη δημιούργησε ένα τέρας προεκλογικά με τους χιλιάδες υποψήφιους και τους εκατοντάδες υποψήφιους στα δημοτικά και στις περιφέρειες. Όμως την επόμενη μέρα δημιουργεί μία δημοκρατική ανισορροπία. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι ουσιαστικά εξαφανισμένη και από το Δήμο. Είπαμε, περάσαμε στο άλλο άκρο, Θανάση. Περάσαμε στο άλλο άκρο σε σχέση με το 19. Γι' αυτό και τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια θα λειτουργήσουν πολύ διαφορετικά. Πια δεν υπάρχει εκείνη η δικαιολογία, δεν με αφήνει η αντιπολίτευση, μου βάζει προσχώματα ο επικεφαλής της ΤΑΔΕ παράταξης. Τέλειωσε αυτό. Επίσης πρέπει να πούμε κάτι για να το κλείσουμε. Για να πιάσω την πάσα που μου δίνει στο τέλειωσε, θεωρώ ότι με την τεράστια αποχή τέλειωσε ο κύκλος της δημοκρατικής μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία, δεν γίνεται το 45% να εκλέγει η μισή των μισών. Μπράβο, δεν γίνεται το 60% να είναι για φραπέ. Εδώ είναι τεράστιο πρόβλημα.
Επίσης, πρέπει να πούμε κάτι ακόμη για την περιφέρεια και το κλείνουμε να πάμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό για τη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Μέτιος από την 1η Ιανουαρίου του 2024, εάν θα είναι δηλαδή στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Γιατί εχθές το ευχαριστήριο μήνυμά του μιλούσε στον πληθυντικό. Δεν είπε ποτέ εγώ θα κάνω εκείνο ή εγώ θα ασκήσω ή εγώ θα είμαι εκεί. Μένει να το δούμε τι θα κάνει. Το κλείνω, πάμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τεράστια η νίκη του κυρίου Ζαμπούκη, σαρωτική κανείς θα έλεγε. Δεν ξέρω αν περίμενε το αντίπαλο στρατόπεδο τόσο μεγάλη διαφορά, άνοιγμα ψαλίδα. Κοίταξε να δεις, καταρχήν να ερμηνεύσουμε λίγο την πρώτη Κυριακή για να δούμε τι συμβαίνει και τι ίσως περίμενε το αντίπαλο στρατόπεδο. Το αντίπαλο στρατόπεδο σχεδίαζε την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε με βάση το ότι από τα δεξιά του είχε περίπου μια δεξαμενή 9 με 10.000 ψήφους. Δύο ψηφοδέλτια τα οποία δημιουργήθηκαν όπως και το στρατόπεδο, το ψηφοδέλτιο του κ. Σταύρου Σταυράκογλου για να αντιμετωπίσουν το Γιάννη Ζαμπούκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο Γιάννη Ζαμπούκη έπαιζε ένα με τέσσερις αντιπάλους. Βάζουμε και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Το παράξενο αυτής της ιστορίας είναι ότι ο κύριος Σταυράκογλου τη δεύτερη Κυριακή πήρε μόλις 1.000 και κάτι ψήφους, ενώ ο Γιάννης Ζαμπούκης πήρε 6.000. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν ψηφοδέλτια για να αλλάξουν τον Δήμαρχο, γιατί δεν τους άρεσε ο Γιάννης Ζαμπούκης, ψήφισαν Γιάννη Ζαμπούκη. Αυτό φαίνεται. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Γιατί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Σταυράκουλου είχε υπερεκτεθεί στο κομμάτι Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η επιδεικτικότητα ότι εμείς έχουμε το δεξιόμετρο και είμαστε πιο δεξιοί από τους δεξιούς, αυτό έκανε μεγάλη ζημιά. Αν θέλεις και κάτι άλλο, ότι το ψηφοδέλτιο σαν σύνθεση ήταν πολύ ποικίλο, ήταν μεγάλο, ήταν πολύ συλλεκτικό, όμως χρησιμοποιούσε πολλά στελέχη έμπειρα μεν της παλιάς φρουράς δε. Τώρα, ο Γιάννης ο Ζαμπούκης είχε το εξής φαινόμενο. Ο Ζαμπούκης κέρδισε το Γιάννη. Τι σημαίνει αυτό που λέω? Εάν μου έλεγε η Κυριακή μου ότι το 2018 ο Γιάννης ο Ζαμπούκης θα πήγαινε και θα ανακάτευε τη φασολάδα σε μια πολιτιστική εκδήλωση, θα σου έλεγα τι όνειρο βλέπεις. Σήμερα λοιπόν ο Γιάννης ο Ζαμπούκης διόρθωσε το θέμα που είχε με την κοινωνική του γύρωση τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν παντού, σε όλες τις εκδηλώσεις. Τον βοήθησε πάρα πολύ η συμμετοχή του στα αθλητικά και τα πολιτιστικά δρόμενα. Ήταν πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και πολύ πυκνός ο χρόνος των εκδηλώσεων. Και έτσι ο Γιάννης ο Ζαμπούκης, ο Γιάννης ο Ζαμπούκης, όχι ο συνδυασμός Ζαμπούκη, έτσι, κατάφερε να έχει να αποκτήσει εμπιστοσύνη για το δεύτερο γύρο μεγαλύτερη από την απειρία που πιθανόν είχε ο Σταύρος του Σταυράκογλου, ο οποίος όχι πιθανόν είχε, γιατί είχε δοκιμαστεί μόνο σε κομματικές διαδικασίες και όχι στην κοινωνία. Πάμε τώρα και στο τρίτο σημαντικό. Ότι πολλοί μου λένε σήμερα, ειδικά μου λένε κάποιοι παλιοί την προηγούμενη Δευτέρα, ότι η δεύτερη Κυριακή, μου λένε Θανάση, είναι ο φόβος και το χρήμα. Φόβος είναι πολλές φορές αυτό που λέμε φόβος, το αλυσφαιρίσι, το ρουσφέτι που γίνεται μεταξύ των αρχών και το χρήμα το οποίο, από ό,τι ακούγεται και λέγεται, έρευσε. Ένθεν, κακήθεν όμως. Και αυτό είναι ένα μείον. Και κλείνω με ένα άλλο πλεονέκτημα του Γιάννη του Ζαμπούκη, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Κάποιος το 2019 είχε συμβουλέψει τον Γιάννη του Ζαμπούκη. Πάρε τους 4 νέους που ήρθαν στο ψηφοδέλτιό σου από την παράταξη την άλλη, κύριο Μιχαηλίδη αν θυμάσαι, και χτίσε ψηφοδέλτιο με αυτές τις ηλικίες και με αυτά τα δεδομένα. Το έκανε, το έκτισε και πήρε πολλές μεταγραφές. Αν θα δεις την πρώτη πεντάδα εξάδα του Γιάννη του Ζαμπούκη, είναι μεταγραφές. Το είπε σε μία του φράση, Θανάση. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πέρα από την ωριμότητα, πέρα από το πόσο συνειδητοποιημένος πια κατέβηκε σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από την καλύτερη, στενότερη, αν θέλεις, σύμπραξη που ανέπτυξε με την ομάδα του, γνωρίστηκε ο ένας καλύτερα με τον άλλον, είπε κάτι. Απαλλαγμένος από τα βαρύδια μου και όλα όσα άφησα πίσω μου αυτά τα 4 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η φράση του, όποιος μπορεί να δει τι λέει πίσω από αυτό, θα καταλάβει τα πάντα. Ακριβώς. Ήταν πιο απελευθερωμένος, το είπε, απελευθερωμένος πια κι εγώ. Να δείξω αυτό που μπορώ να κάνω. Έτσι ξεκίνησα το σχόλιο μου. Γι' αυτό είπα ότι ο Ζαμπούκης κέρδισε το Γιάννη. Και μπράβο του που το παραδέχτηκε. Και μάλιστα χθες, σε μια πανηγυρική μέρα, έτσι. Γιατί εχθές έβλεπες έναν άνθρωπο, πέρα από τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, που ήθελε να πει αυτά που ένιωθε, που σκεφτόταν,
σαν να μιλούσε στο φίλο του, σαν να έχει απέναντί του την οικογένειά του και έλεγε πέντε πράγματα μέσα από την ψυχή του. Τι έζησε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τόσο όσο, γιατί ήξερε μέχρι πού να το πάει και μέχρι πού να το σταματήσει, και να πει πραγματικά τι θέλει να κάνει με το Δήμο Αλεξανδρούπολης από εδώ και έπειτα. Ανεβάζοντας και αυτό το πήχη πολύ ψηλά, έτσι. Είχε συνειδητοποιήσει ο Γιάννης ο Ζαμπούκης ότι δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής, αλλά αποτέλεσμα απόρριψης η προηγούμενη επιλογή του. Ήταν τώρα είναι επιλογή όμως. Γιατί υπήρξε η σύγκριση. Ήταν μια προσωπική κόντρα με τον προηγούμενο δήμαρχο. Τώρα είναι όμως επιλογή πια. Έχει φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο όπως ο ίδιος το ήθελε, όπως ο ίδιος ήθελε να το οργανώσει, και τώρα έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Τώρα για να δούμε, ο Γιάννης θα κερδίσει το Ζαμπούκι? Θα φανεί. Γιατί εδώ πρέπει ο Γιάννης να κερδίσει το Ζαμπούκι. Θα φανεί, έχει πέντε χρόνια μπροστά του. Ωστόσο, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν τα βάλεις κάτω, θα δεις ότι μίλησε με σαφήνεια, συγκεκριμένα, δεν έταξε λαγούς με πετραχίλια, είπε τι μπορώ να κάνω, έτσι, και πώς μπορώ αυτό τον Δήμο να τον πάω λίγο παρακάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα μπορούσε να πανηγυρίσει πολύ κλείσιμο. Περισσότερο εχθές ο Γιάννης Ζαμπούκης, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Θα μπορούσε να πανηγυρίσει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο Ζαμπούκης που θα κράτησε χαμηλό προφίλ, εκεί θέλω να πω, έτσι, πατώντας γερά τα πόδια του. Κλείνοντας και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Παρότι τα τρία ψηφοδέλτια, ας τα πω δεξιόστροφα εγώ, ήταν αντιπολιτευτικής τάσης απέναντι στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Ζαμπούκη, αντιπολίτευση έκανε μόνο ο Λαμπάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Όλοι οι υπόλοιποι φοβόταν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Γινόταν κάποιες τροχοδιοκτικές βολές από υποψήφιους συμβούλους. Από την άλλη πλευρά, και ο ίδιος ο Γιάννης ο Ζαμπούκης δεν εκτέθηκε στην αντιπολίτευση. Πάλι κάποιοι σύμβουλοι ανέλαβαν δράση για να απαντήσουν ή να υπερθεματίσουν. Λοιπόν, όλο καλή επιτυχία. Πρέπει να κλείσουμε. Καλή επικοινωνία και νομίζω ότι πεδίο δόξης λαμπρών να αποδείξουν όλοι ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, σε όσοι θα μπουν μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή επιτυχία και σε αυτούς που παραμένουν. Να δούμε αν θα κρατήσουν έτσι και αν θα σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και με όλα αυτά που σχεδιάζονται. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Θανάση μου. Ευχαριστώ πολύ. Νέος Δήμαρχος Ορεστιάδας αναδείχθηκε κατά την εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος προηγήθηκε του Βασίλη Μαυρίδη με 10 περίπου μονάδες. Στο Δήμο Ορεστιάδας, ο Παπαδόπουλος Αδαμάντιος και η παράταξη Ορεστιάδα Νέα Ξανά συγκέντρωσαν το 54,80% με 9.048 ψήφους. Ο Μαυρίδης Βασίλειος Ορεστιάδας στην πρώτη γραμμή συγκέντρωσε το 45,20% με 7.464 ψήφους. Αυτή είναι μια νίκη για όλους τους Ορεστιαδίτες, για όλες τις Ορεστιαδίτες. Είναι μια μεγάλη νίκη. Είναι μια νίκη που μας δώσαν οι Ορεστιαδίτες με μεγάλη διαφορά. Αυτό μας δημιουργεί και μια τεράστια ευθύνη. Αυτή την ευθύνη την αντιλαμβανόμαστε, την έχουμε στους ώμους μας και είμαστε σίγουροι ότι θα τη φέρουμε εις πέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι δημότες της Ορεστιάδος αποφάσισαν, όπως πάντα σέβουν τη λαϊκή τιμιγορία, έτσι και τώρα. Αυτοί ξέρουν, έκαναν την επιλογή τους. Είμαι περήφανος ως επικεφαλής της Ορεστιάδος στην πρώτη γραμμή, που θεωρώ ότι παραδίδουμε έναν Δήμο σε καλή κατάσταση και δεσμεύομαι ότι θα βοηθήσω κάθε καλή προσπάθεια προς θετική κατεύθυνση, χωρίς στήρα αντιπολίτευση, αλλά με γνώμονα μόνο το καλό της περιοχής μας, του Δήμου μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Είναι αγώνας και εύχομαι να έχετε όλες τις δυνάμεις να ανταπεξέλθετε σε αυτό. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι.
Στο Δήμο Ρεστιάδας θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα. Είδαμε όλα όσα έγιναν εχθές με αυτή την συγκινητική και καθόλου συμβολική βεβαίως πολιτική στάση του κυρίου Μαυρίδη να πάει από κοντά στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Παπαδόπουλου και να τον συγχαρεί. Ακούσαμε και τις πρώτες δηλώσεις τόσο του νικημένου όσο και του ηττημένου. Μαζί μας ο Νίκος Πατούνας από το ράδιο Εύρος και το Ευρωσκόπιο για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για αυτή την αλλαγή σκυτάλη στο Δήμο Ρεστιάδας. Αναμενόμενη ή όχι, Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βεβαίως και ήταν αναμενόμενη, τουλάχιστον αυτό δείχνανε όλα τα στοιχεία το τελευταίο διάστημα, αν και δεν ξέρω αν ήταν τόσο αναμενόμενη η μεγάλη διαφορά. Μιλούσαν όλοι για ντέρμπι, το οποίο μπορεί να κινούνταν ψήφο-ψήφο μέχρι το τέλος. Αυτό βεβαίως δεν επιβεβαιώθηκε ούτε μια στιγμή χτες τα αποτελέσματα όπως κυλούσαν. Από την αρχή άρχισε να διαφαίνεται η υπεροχή του κυρίου Παπαδόπουλου έναντι του κυρίου Μαυρίδη σε κάθε εκλογικό τμήμα σχεδόν. Οπότε η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη, μια νίκη ξεκάθαρη του συνδυασμού Ρεστιάδα Νέα Ξανά και των πολιτών που ήθελαν την αλλαγή, όπως φάνηκε τελικά στο Δήμο Ρεστιάδας. Θα σταθώ ορμόμενος αυτό που είπες στο στιγμιότυπο με την ανταλλαγή χειραψίες και συγχαρητηριών από τον κύριο Μαυρίδη προς τον κύριο Παπαδόπουλο χτες Κυριακή. Ήταν μια στιγμή που έμεινε έτσι χαραγμένη στη δική μου μνήμη τουλάχιστον. Ολονών, ξέρεις πόσες φορές είδα το πλάνο σήμερα, Νίκο μου, γιατί πραγματικά πέρα από το τι πιστεύει κανείς, τι ψήφισε, δεν ψήφισε και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, αυτό που πραγματικά μένει είναι αυτή η κίνηση από την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη, πολιτικός πολιτισμός και γιατί έτσι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα από εδώ και κάτω. Δεν ήταν μόνο η πλευρά του κυρίου Μαυρίδη, να σταθούμε και στην άλλη πλευρά. Καταχειροκροτήθηκε η είσοδος του κυρίου Μαυρίδη στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Παπαδόπουλου από όλους τους υποστηρικτές του κυρίου Παπαδόπουλου, αλλά και το στιγμιότυπο αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι μια συγκινητική ανθρώπινη στιγμή και από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Η έκφρασή του, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στη φωτογραφία που εξασφάλισε το ράδιο Εύρος τουλάχιστον, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανθρώπινη διάσταση σε όλο αυτό, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση. Υπήρξαν φίλοι, υπήρξαν συνεργάτες, διαχώρισαν τους δρόμους τους κάποια στιγμή, αλλά τώρα θα ξανασυνεργαστούν αναγκαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και σήμερα με την συνομιλία που είχαμε και με τους δύο στο Ευρωσκόπιο, ομολογώ πως περίμενα έτσι μια διάθεση ενωτική και συνεργασίας να εκφραστεί και από τους δύο και έτσι πραγματικά έγινε. Αυτό αναδείχθηκε και στο radioevros.gr με το άρθρο που δημοσιεύτηκε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι αυτό που επιθυμούμε εδώ στο Δήμο Ρεστιάδας είναι η επόμενη μέρα να μας βρει κοινωνικά ενωμένους. Γιατί υπήρξε ομολογουμένως ένα κλίμα πολύ έντονη αντιπαράθεση στο Δήμο, ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι αλήθεια, Νίκο μου, και κανείς το καταλαβαίνει. Όταν κορυφώνεται μια τέτοια εκλογική διαδικασία, προφανώς και οι τόνοι ανεβαίνουν και κανείς μπορεί να πει και κάτι παραπάνω. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Ωστόσο, πρέπει να πω κάτι ακόμη. Κανείς παρακολουθώντας τη διαδρομή και την πορεία του κυρίου Μαυρίδη, γιατί κακά τα ψέματα 9 ολόκληρα χρόνια ήταν και ακόμη παραμένει για λίγους μήνες δήμαρχος της Ορεστιάδας. Αυτό που μόνο του κάτι λέει, το αφήνω όμως στην άκρη και μένω όμως το γεγονός ότι κανείς παρατηρώντας όλη αυτή τη διαδρομή του θα περίμενε να κάνει κάποιος μια τέτοια ανάλογη κίνηση ο κύριος Μαυρίδης. Δηλαδή εμένα δεν με εξέπληξε. Εγώ την περίμενα μέσα μου για να σου πω λίγο την αλήθεια γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σου. Περίμενα ότι μια τέτοια κίνηση με κάποιον τρόπο ο κύριος Μαυρίδης θα συγχαρεί τον κύριο Παπαδόπουλο, θα μείνει στα απλά, ξέρεις, ενός δελτίου τύπου ή ενός κειμένου. Να έκανε την παραπάνω κίνηση όπως και την έκανε βέβαια. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας καλά, ξέρουμε ο ένας το χαρακτήρα του άλλου, τουλάχιστον έτσι στην διαπροσωπική μας σχέση και το περιμέναμε, είναι αλήθεια. Όπως και την αποδοχή από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Προφανώς. Σε αυτή την κίνηση του κυρίου Μαυρίδη. Το ταγκό θέλει δύο για να πετύχει και να χορευτεί σωστά. Αρκεί τώρα να χορέψουν καλά για την επόμενη πενταετία συνεργαζόμενοι και οι δύο πλευρές, συνεργαζόμενες και οι δύο πλευρές μαζί με τους επικεφαλείς των τριών υπολείπων παρατάξεων που δεν ξεχνάμε ότι και αυτοί εισέρχονται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως με δύο έδρες ο κύριος Καζαλτζής, μία έδρα η κυρία Γκουκουσκίδου και μία έδρα ο κύριος Παπανδρέου. Ευελπιστούμε ότι θα συνεργαστούν για το καλό του τόπου. Θα είναι πολύ διαφορετικό το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, Νίκο μου, και λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν ισχύει πλέον ο Κλισθένης από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Έχει την απόλυτη αυτοδυναμία, ισχυρότητα ο κάθε δήμαρχος και κάθε περιφερειακή. Τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ, πολύ διαφορετικά και θα το δούμε. Τώρα, να με συγχωρήσει, έχει και όλη τη δύναμη να προγραμματίσει σωστά όλα αυτά που έχει εξαγγείλει, να τα οργανώσει. Ο κ. Παπαδόπουλος έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη για τις πρώτες 100 μέρες και πρέπει να το πούμε αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα είπε. Έχει 17 δημοτικούς συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεργάτες οι οποίοι θα τον βοηθήσουν σε αυτό. Ελπίζουμε να το πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί, όπως το επιθυμούμε και όλοι. Εννοείται για το καλό του τόπου. Έτσι πρέπει να υπερισχύσει το καλό του Δήμου της Ορεστιάδας. Τώρα θέλω ένα σύντομο σχόλιο για την αλλαγή σκυτάλης στην περιφέρεια, Νίκο μου. Στον κύριο Τοψίδη πλέον παραδίδεται αυτή από τον κύριο Μέτιο. Α, εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή. Εδώ έχουμε ανατροπή, ναι. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
έτσι με αυτή τη διαφορά, με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως προέκυψε. Όλοι μιλούσαν για ένα φαβορί, στηριζόμενο από παντού, από την κυβέρνηση, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από πολλούς παράγοντες. Αλλά όπως φάνηκε, ο κύριος Τοψίδης έκανε την ανατροπή με τους συνεργάτες του και κατάφερε να προηγηθεί. Τώρα από εδώ και στο εξής. Θα δούμε πώς θα συνεργαστούν και οι δυο τους, γιατί χρειάζεται, είπαμε, το ταγκό 2. Σίγουρα θα πρέπει να παραδώσει ο κύριος Μέτριος στον κύριο Τοψίδη αυτό το δίμηνο που ακολουθεί όλα όσα χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η νέα περιφερειακή διοίκηση. Δεν ξέρω τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Δεν ξέρω, άκουσα τον κύριο Τοψίδη σήμερα να λέει ότι του τηλεφώνησε, ότι μίλησαν και οι δύο στο τηλέφωνο μεταξύ τους. Ο κύριος Μέτριος είπε ότι θα παραχωρήσει ό,τι χρειάζεται, τη διευκόλυνση την οποιαδήποτε στον κύριο Τοψίδη για την επόμενη μέρα. Εκεί ελπίζουμε πραγματικά να έχουμε μια αποδοτική συνεργασία, επικοδομητική για τους πολίτες, για τους κατοίκους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει, η πρώτη δήλωση του κυρίου Μέτριου, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, Νίκο, είναι προφανώς ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του εκεί όπου τον έταξε ο πολίτης της περιφέρειας, στην αντιπολίτευση. Για να δούμε, θα παραμείνει επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό. Ήθελα να σχολιάσω, γιατί διαβάζοντας και τη δήλωσή του, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πρόσωπό του. Σε πρώτο απευθυντικό μήνυμα, σχολίαζα και το πρωί στην εκπομπή ότι αυτό περιλαμβάνει τους συνεργάτες όλους και το συνδυασμό. Σε πρώτο πρόσωπο δεν απευθύνθηκε στους πολίτες να πει ότι εγώ θα είμαι εδώ παρόν, είπε θα είμαστε παρόντες. Θα δούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όσους παραμένουν, καλή επιτυχία σε όσους εξελέγησαν. Να πριτανεύσει η λογική, ψυχραιμία, η σύνεση, το σχέδιο και το όραμα. Να πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ θερμά, Νίκο μου. Τα μέσα μεταξύ πολιτών και εξουσίας θα είμαστε εδώ. Καλά, για αυτό δεν αλλάζει. Επόμενη μέρα. Έχουμε 5 γεμάτα χρόνια. Γεροί, δυνατοί να είμαστε και στη θέση μας. Να είσαι καλά. Ευρωσκόπιο, Ράδιο Εύρος. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Συνέχεια, Κυριακή. Ευχαριστώ. Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και προσμένουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της Κυριακής. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή, είπε. Είναι σαφές ότι υπήρξε μια αντισυσπήρωση πολλών δυνάμεων απέναντι σε υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, μιλώντας για αντισυσπήρωση απέναντι στους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως είναι χρέος της κυβέρνησης να συνεργαστεί με τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες και να στηρίξει τοπική αυτοδιοίκηση. Έδωσε έμφαση στην ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή που, όπως δήλωσε, πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Η κυβέρνηση πρέπει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένη στη γη, να λάβει τα μηνύματα και να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών με έμφαση στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους που εξελέγησαν την δεύτερη Κυριακή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και να τους διαβεβαιώσω ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί τους, όπως είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και προσμένουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους. Τώρα, ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της δεύτερης Κυριακής, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για την Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Είναι σαφές ότι υπήρξε μια, θα έλεγα, αντισυσπήρωση πολλών δυνάμεων απέναντι σε υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και όχι 51%. Και προφανώς το βήμα αυτό για πολλούς υποψηφίους που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία από το 41% στο 51% δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Επίσης, θέλω να επισημάνω την ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή σε αυτή την κάλπη, κατά το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Από εκεί και πέρα, ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ένα θα πω μόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένα στη γη. Να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή και να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για να βελτιώνει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Σάκης Αντωνίου από την Κομωτινή είναι και αυτός μαζί μας απόψε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με τα αυτοδιοικητικά. Βεβαίως, ο Σάκης σε καθημερινή ροή και ανταπόκριση περιέγραφε όλο αυτό το διάστημα τι ακριβώς γινόταν με τους υποψηφίους μέσα από τη ροή νιους, για να δούμε πώς και ιδίως εκτιμά τα αποτελέσματα τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Δήμο Αριανών, γιατί υπήρχε μια εκκρεμότητα με την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη. Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έκλεισε και η εκκρεμότητα λοιπόν χθες
και στην περιφέρεια αλλά και στον Δήμο Αριανών. Αρχικά με την περιφέρεια είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Η Ροδόπη ήταν μία από τις περιφερειακές ενότητες, μία από τις δύο που κέρδισε ο νυν Περιφερειάρχης, ο κ. Χρήστος Μέτιος, χάνοντας όμως 8.500 ψήφους σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα καθοριστικό στοιχείο για το, και για το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς αντλώντας δύναμη από τον τόπο της καταγωγής του, από τη Ροδόπη, ο κ. Μέτιος δεν είχε αυτό το μαξιλάρι που θα μπορούσε να τον κρατήσει ψηλά και προστέθηκε και αυτός ο αριθμός, οι 8.500 ψήφοι, στις 25.000 ψήφους που έχασε σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και οι ερμηνείες πάρα πολλές. Το δικό μας πρώτο ψάξιμο οδηγεί στο ότι υπήρχε μια σιγουριά ότι αφόσον φτάσαμε τόσο κοντά στην νίκη, αυτοί θα προεξοφλούνταν, άρα δεν χρειαζόταν όλοι όσοι ψήφισαν τον κύριο Μέτιο να πάνε να ξαναψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή εξελέγησαν αυτοί που εξελέγησαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε, γιατί δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε καθόλου, ο κύριος Τοψίδης διατήρησε τις δυνάμεις του. Και τις αύξησε, Θανάση, Σάκη μου. Ναι, δηλαδή 27,91 πήρε στον πρώτο γύρο ο κύριος Τοψίδης και 39,55 στο δεύτερο γύρο, εχθές στη Ροδόπη. Ναι, αριθμητικά διατήρησε. Δηλαδή, εγώ μένω σε αριθμητικό επίπεδο. 16.244 πήρε χθες, περίπου 15.700 πήρε την πρώτη Κυριακή. Άρα διατήρησε τις δυνάμεις του και κάλυψε και τις ενδεχόμενες απώλειες από κάποιους που δεν ήρθαν να ψηφίσουν, ενδεχομένως μέσα από την εισδοχή και άλλων παρατάξεων. Με συνέπεια έκανε την προσπάθειά του, άρα λοιπόν ήταν ο μεγάλος νικητής και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Αυτό που πρέπει να πω και ως σχόλιο είναι ότι και σε σωματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία εδώ ετοιμάζονται να πούμε μαχαίρια από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί κάποιοι συνδέουν και την νίκη αυτή του κυρίου Τοψίδη με το ότι δεν κατάφερε ο Δήμος να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν ευθύνες που λέγονται αριστερά-δεξιά. Νομίζω θα έχουμε και επεισόδια και σε αυτό το εσωκομματικό πεδίο στην Ροδόπη, στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Στα Αριανά έκλεισε με μεγάλο νικητή η αναμέτρηση τον κύριο Χουσέιν Ερδέμ, φαρμακοποιό στο επάγγελμα, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε 58% περίπου και επικράτησε του νυν δημάρχου, του κύριου Αμέτρη Βαν, ο οποίος είχε στην πλάτη του δύο θητείες και τώρα θα ακολουθήσει την πορεία της αντιπολίτευσης. Προφανώς ο κύριος Ταρκάν Μπουταζά ήταν και ο ρυθμιστικός παράγοντας των εκλογών στον Δήμο Αριανών. Καθόρισε το που θα γύρει η πλάστιγκα από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, ο κύριος Ταρκάν Μπουταζά. Ωστόσο το 58,% προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για τον κύριο Χουσέιν Ερδέμ. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε, Σάκη μου, σε όσους αναλαμβάνουν και σε όσους συνεχίζουν, γιατί δεν πάβει ο τόπος να είναι προτεραιότητα για όλους. Αυτό μάλλον θα έπρεπε να είναι ως κυρίαρχη στόχευση να έχουν όλοι και ως προτεραιότητα. Τώρα θα βγουν μαχαίρια ή όχι, σωκοματικά ή όχι, ειδικά στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, γυρνώντας πάλι στην περιφέρεια και κλείνοντας, 26.000 περίπου ψήφους που έχασε ο κύριος Μέτιος πρέπει να προβληματίσει γενικότερα. Γιατί, τι πήγε λάθος, τι στράβωσε μέσα σε λίγες μέρες, γιατί για λίγες μέρες μιλάμε, ενώ ο κύριος Τοψίδης έχασε μόνο 500 ψήφους. Διατήρησε τις δυνάμεις του. Δεν ξέρω τελικά Κυριακή αν έκανε καλό η παρουσία από όλη αυτή η υπερπροβολή. Ή και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν οδήγησε σε συσπήρωση. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Αντιθέτως θα λέγαμε. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ θερμά. roinews.gr σε διαβάζουμε καθημερινά. Αγροτική ματιά και μέσα από την Αλφα τηλεόραση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αλλαγές σκητάλης είχαμε και στον Δήμο της Ξάνθης. Ο κύριος Τσέπελης παραχωρεί τα ηνία του Δημαρχιακού Θόκου από την 1η Ιανουαρίου του 2024 στον κύριο Κοντό.
Σας ευχαριστώ πολύ, είσατε συγκλονιστικοί, να είστε καλά. Η Ξάνθη μίλησε, ζήτησε αλλαγή και όλοι μαζί τη φέραμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, σήμερα ο λαός της Ξάνθης μίλησε και μας έδωσε ισχυρή εντολή για να αλλάξουμε σελίδα. Μας έδωσε την ευθύνη να αλλάξουμε τον τόπο μας. Από αύριο ξεκινάμε όλοι μαζί το κοινό μας αγώνα για την Ξάνθη που μας αξίζει. Σταύρος Βλαχόπουλος από την Ξάνθη, η εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης, για να ακούσουμε το δικό του πρώτο σχόλιο μετά και τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής. Αλλαγή σκυτάλης στο Δήμο της Ξάνθης. Σταύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κυριακή. Έτσι ακριβώς, όχι μόνο στο Δήμο Ξάνθης, αλλά και στον Δήμο Μίκης, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, τουλάχιστον για τον Δήμο Μίκης, μιας και φαινόταν η διαφορά εδώ και μέρες. Και μη σου πω ότι και πριν την πρώτη Κυριακή. Υπήρχε ένα ρεύμα υπέρ του νέου εκλεγέντος δημάρχου, του κ. Κιούρτ, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να αντιστραφεί τη δεύτερη Κυριακή. Στον Δήμο Ξάνθης όντως είχαμε μια ανατροπή και εκεί που από τα πρώτα αποτελέσματα φαινόταν πως θα είχαμε ένα θρίλερ, ένα κραν κινιόλ και ένα ντέρμπι, μιας και όλη την εβδομάδα ήταν ντέρμπι. Από αυτά τα οποία βλέπαμε και μπορούσαμε να εκταμιεύσουμε μέσα από την κοινωνία, είδαμε πως τελικά υπήρξε σε έναν αγώνα μονότερμα για τον καλύτερο που αποδείχθηκε πως ήταν ο Στράτος Κοντός. Οι 11 μονάδες περίπου διαφορά δεν είναι λίγες. Όχι. Αν συμπεριλάβει κάποιος σε όλο αυτό το αποτέλεσμα και την διαφορά που είχαν οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι που έδωσαν εχθές τη μάχη των μαχών, ο κύριος Τσέπολης και τον κύριο Κοντό, που ο κύριος Τσέπολης ήταν 7,5 μονάδες μπροστά στα αποτελέσματα της προπερασμένης βασικά Κυριακής. Τώρα, ο κύριος Κοντός, να πούμε, Σταύρο μου, ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Εντάξει, μια βαριά παρακαταθήκη από πίσω του, κανείς δεν αντιλέει σε αυτό. Ωστόσο, έρχεται με έναν άλλο έτσι, αέρα αισιοδοξίας, με ένα άλλο πνεύμα, αν θέλεις, στρατηγικής για το Δήμο της Ξάνθης. Μας τα περιέγραψε και λίγο στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα, αρκεί αυτά βέβαια να μεταφραστούν και στην πράξη. Αυτό είναι πολύ νωρίς για να το δούμε από τώρα, Κυριακή, μιας και όπως είναι γνωστό, αναλαμβάνουν από 1η του 2024. Και θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας χρόνος, μία περίοδο χάριτος, να αναλάβουν, να δω τι αναλαμβάνουν, τι παραλαμβάνουν, τι εκκρεμότητες υπάρχουν, πώς θα μπορέσουν πάνω σε αυτές τις εκκρεμότητες ή στην εν γέννη λειτουργία του Δήμου από την ίδια διοίκηση να προσαρμόσουν και το δικό τους σχεδιασμό και πρόγραμμα, αν θα υπάρξουν αλλαγές. Πού θα είναι αυτές, μην ξεχνάς ότι όλοι οι Δήμοι γενικότερα και οι Δήμοι της Ξάνθης έχουν θέματα από προσωπικό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει λίγος χρόνος από την ημέρα που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους και μετά για να δούμε το πώς θα κινηθούν. Κανείς καταλαβαίνει τη μετάβαση, Σταύρο μου. Αναλαμβάνουν μια σκακέρα στην οποία πεζόταν μια παρτίδα σκακιού και θα πρέπει πλέον να αλλάξει στρατηγική μετακινώντας αν θέλεις το κάθε πιόνι στην κανονική του θέση ή στην θέση την οποία θεωρεί ότι μπορεί να αποδώσει τα περισσότερα χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους υπαλλήλους έτσι τους προϊσταμένους με την λέξη πιόνι. Την λογική μετάβαση, έτσι όπως την περιέγραψες, κανείς την κατανοεί απολύτως. Ωστόσο, θα έχει μπροστά του ο κύριος Κοντός, και όχι μόνο αυτός, όλοι όσοι εξελέγησαν είτε σε περιφέρειες είτε σε Δήμους, 5 ολάκερα χρόνια για να δείξει τι μπορεί πραγματικά να κάνει για το Δήμο της Ξάνθης. Νομίζω ότι εκεί δεν χωρούν και πολλές δικαιολογίες. Είναι 5 ολόκληρα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Και πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι αρκετά ανοιχτόμυαλος, είναι εξωστρεφής. Έχει σχεδιασμό, έδειξε κατά την διάρκεια της σύντομης, αν θέλεις, προεκλογικής δικής του εξατρίας, γιατί ξεκίνησε τελευταίος από όλους να πουλάρει τις μηχανές του, έδειξε ότι έχει σχεδιασμό, ότι έχει προγραμματισμό, έχει θέσεις, έχει απόψεις. Κατά πόσο τώρα αυτές θα είναι εφικτό να εφαρμοστούν
και να τις δει η κοινωνία πότε θα αποδώσουν. Πιστεύω ότι σίγουρα τα Κριστίνα Στόνος όντως έχει μια θητεία 5 ετών μπροστά του και πιστεύω πως δεν έχει στο μυαλό του μόνο αυτή τη θητεία, αλλά πιθανότατα να έχει και, και την τη συνέχεια. Προφανώς νέος άνθρωπος είναι, όπως είπαμε, έχει όλα τα χρόνια μπροστά του. Τώρα, θέλω καλή επιτυχία, θα ευχηθούμε σε όσους εξελέγησαν και σε όσους παραμένουν στο τιμόνι της διοίκησης. Τώρα, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σου για την αλλαγή στην περιφέρεια από τον κύριο Μέτιο στον Τοψίδη. Η αλήθεια είναι ότι στην Ξάνθη, με τα χθεσινά ποσοστά, ο κύριος Τοψίδης επίσης κατέγραψε ένα ποσοστό το οποίο το αύξησε από το 32% που ήταν στον πρώτο γύρο, έφτασε στο 51,27% στον δεύτερο γύρο. Για να σε ακούσουμε, Σταύρο μου. Εκεί, Κυριακή μου, θα σου πω το γνωστό κλάφτα Χαράλαμπε. Αν θες μπορείς να αλλάξεις τον τίτλο. Το Χαράλαμπε, το όνομα του Χαράλαμπου, του Χαράλαμπου σε όνομα Χρήστου. Μιας και από ό,τι φάνηκε, τόσο στην εκλογική διαδικασία του 2023, όσο και στην εκλογική διαδικασία του 2019, αυτός ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είχε την πέραση που θα έπρεπε στον κόσμο είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος ο Μέτιος, και όχι η υποψήφη του συνδυασμού του. Μιας και, όπως γνωρίζεις, την πρώτη Κυριακή, ως συνήθως, όλοι ψηφίζουν πρόσωπα. Έτσι. Ψηφίζουν τα άτομα τα οποία είναι στο συνδυασμό, φεύγουν από τις υποχρεώσεις και από εκεί και μετά έχεις να παλέψεις με τρία θηρία. Το ένα θηρίο είναι η αποχή, ο χαδερφισμός, ο ζαμαφωτισμός. Το δεύτερο θηρίο είναι το πόσο πέραση έχεις εσύ στον κόσμο, πόσο αγαπητός είσαι στην κοινωνία και πόσο θεωρεί η κοινωνία ότι έχει. Γιατί, Σταύρο μου, το έχουμε πει πολλές φορές, όσο και αν κάποιοι δεν το ασπάζονται αυτό, τα πρόσωπα, ναι, κάνουν τη διαφορά. Την κάνουν τη διαφορά. Και στην Ξάνθη υπήρχαν πρόσωπα που έκαναν τη διαφορά και αυτό φάνηκε την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα όμως, μπορώ να σου πω ότι, επειδή τα έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, ότι στην Ξάνθη ίσως ήταν το πιο ισχυρό ψηφοδέλτιο που υπήρχε σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την παράταξη του κυρίου Μέτιου. Από εκεί και πέρα το τι έφτιαξε, καλό θα είναι να το δει ο ίδιος του πλέον, μιας και εγώ δεν θα διστάσω να πω δύο-τρία απλά σημεία, τα οποία είναι άποψη δική μου, αλλά είναι και άποψη της κοινωνίας. Ο Περιφερειάρχης ήταν μακριά από την κοινωνία. Απήχε. Είχε αφήσει όλους τους υφισταμένους του να κάνουν τη σκληρή δουλειά, να φτιαρίζουν. Να προσπαθούν να είναι σε επαφή με την κοινωνία. Η κοινωνία όμως θέλει να δει και τον Περιφερειάρχη. Και σίγουρα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης του Χρήστου Μέτριου με τον Γιώργο του Παυλή. Ο Γιώργος Παυλής, επειδή τον έχεις από κοντά. Ο Γιώργος του Παυλής ήταν σε κάθε γωνιά όλη την. Σταύρο μου, τώρα. Ναι. Μη συγκρίνουμε, νομίζω, τα σύγκριτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρνούσε σε όλη την περιφέρεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούραστος να είναι με τον κόσμο, να μιλήσει με την κοινωνία, να αντιληφθεί το τι του λέει η κοινωνία. Σταυρό, θες να σου πω κάτι. Και τα σημεία τα οποία δεν μπορούσε να τα καταλάβει, καθόταν μετά και τα σκεφτόταν. Ο Γιώργος ο Παυλίδης, Σταυρό. Να το πω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Ο Γιώργος ο Παυλίδης, μέχρι και την τελευταία στιγμή που έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή, επειδή πραγματικά είχε χτίσει πολύ σωστά και γερά τη σχέση του, τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της περιφέρειας, σε πληροφορά ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, που χαροπάλευε, θα το πω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι, έβγαινε και μιλούσε στα κανάλια και έδινε πληροφορίες για τη μεγάλη φωτιά στη Θάσο που είχε ξεσπάσει τότε. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα το ξεχάσω όταν βγήκε και μου είπε, το λέω και συγκινούμε, μπορώ να το πω έτσι για το αυτοδιοικητικό του προφίλ και χαρακτήρα, ότι όχι, Κυριακή, εγώ μπορεί να φεύγω, μου είχε πει, από τη ζωή, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή θα δίνω πληροφορία και θα ενημερώνω τον πολίτη που με εμπιστεύτηκε μέχρι και σήμερα. Αυτό ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πώς λειτουργεί στην κοινωνία μας έξω. Το ξέρω γιατί τον έζησα από πολύ κοντά. Τον έζησα αρκετά χρόνια και τον έζησα και ως νομάρχη Ξάνθης και ως περιφερειάρχη. Θα πρέπει λοιπόν ο Χρήστος ο Μέτριος να αντιληφθεί ότι απήχε έτη φωτός μακριά από την κοινωνία. Και όχι σε θέματα αντίληψης. Σε θέματα του να συνιώθει ο άλλος δικό του άνθρωπο, να είσαι δίπλα του. Σε θέματα κοινωνικότητας. Ο Χρήστος ο Μέτριος κλείστηκε σε ένα γραφείο, δελτία τύπου, δελτία τύπου, δελτία τύπου, δελτία τύπου, φωτογραφίες. Όταν ερχόταν κάποιο μεγάλο στέλεχος της κυβέρνησης και υπήρχε κάποια γιορτή, π.χ. απελευθέρωση της Ξάνθης ή οτιδήποτε άλλο, εμφανιζόταν κατά καιρούς στην περιοχή. Αν υπήρχε κάποια εκδήλωση υπηρεσίας της νομαρχίας, της αντιπεριφέρειας, συγγνώμη, εμφανιζόταν και εκεί. Και από εκεί και μετά μην τον είδατε. Τώρα, αν θεωρεί ότι κάτι άλλο έφταξε, θεωρώ ότι μάλλον
είναι εκτός τόπου. Καλό θα είναι να το αντιληφθούν αυτό το κομμάτι, γιατί και κλείνω εδώ με ένα παράπονο αν θέλεις όσον αφορά το κομμάτι των μέσων ενημέρωσης και δεν ξέρω αν είναι παράπονο και άλλων συναδέλφων, αλλά επειδή γνωρίζω περίπου το τι γίνεται, με ένα κομμάτι παραπόνο δικού μας ότι έστω και μία φορά καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του από τις ενδοπαραταξιακές ακόμη εκλογές όπου εξελέγει αρχηγός της παράταξης του ΑΕΜΟΣ, του Γιώργου του Παυλίδη, δεν συγκέντρωσε τα μέσα ενημέρωσης της κάθε ΤΕ να τα κεράσει, και ας μην τα κεράσει, θα τα κεράσουμε εμείς, να μιλήσει μαζί του κάτι για ένα καφέ, να συζητήσει. Σταύρο μου, και δεν να είναι μόνο αυτό. Να γίνει γνωστό. Δεν είναι μόνο αυτό, αν και οφείλω να πω ότι στο τέλος προφανώς το κατάλαβε και ο ίδιος, γιατί το παραδέχτηκε σε μια συνέντευξη που κάναμε προεκλογικά πριν από λίγες ημέρες εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης. Είχε τραβήξει και μια γραμμή, είχε αποστασιοποιηθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Πολύ σπάνια φιλοξενούσαμε πια δηλώσεις του ή γνωστοποιούσαμε το έργο με το οποίο είχε καταπιαστεί όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο που ήθελε να γνωστοποιηθεί. Όταν αυτό λοιπόν, γιατί εμείς επί της ουσίας, εννοώ οι δημοσιογράφοι, είμαστε αγωγή, μεταφέρουμε την είδηση στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη ή στον ακροατή. Όταν αυτό λοιπόν με έναν τρόπο αποκόπτεται, αυτό θα φανεί μετά με έναν τρόπο ως αποτέλεσμα και να στην κάλπη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο κύριος Περιφερειάρχης, για ποιο λόγο αποφάσισε με έναν τρόπο από το 19 μέχρι και σήμερα να κρατήσει μία απόσταση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πω σχεδόν με όλα, έτσι. Δεν ξέρω, ούτε βάζω στην κουβέντα μας κάτι διαφορετικό. Σε όλους μας κράτησε την ίδια στάση. Ό,τι σπέρνει ο καθένας, αυτό θερίζει στο τέλος. Δυστυχώς, κάτι που είπε ότι ο κύριος είναι... Τοξίδης ότι δεν θα το κάνει. Και έχω τη δήλωσή του, γιατί όταν τον είχα ρωτήσει για αυτό πάλι προεκλογικά, είπε ότι εγώ θα επικοινωνώ το έργο μου, θα έχω την πληροφορία που πρέπει να έχω, να τη διοχετεύω με τον τρόπο που πρέπει να τη διοχετεύω στην κοινωνία της περιφέρειας. Θα το δούμε και αυτό πόσο θα το κρατήσει και ο κύριος Τοξίδης, έτσι. Δεν είπαμε να είναι μαϊντανοί και να βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Μην περάσουμε στην άλλη άκρη. Αλλά σε βασικά κέρια ζητήματα πρέπει να βρίσκονται, να υπάρχουν με την παρουσία του. Χωρίς να θέλω να προκαταβάλω αυτά τα οποία θα ζήσουμε ή θα δούμε, θα πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο έχω αποκομίσει εγώ ίδιος προσωπικά, ότι ο Χριστόδουλος ο Τοξίδης είναι πιο επικοινωνιακός από ότι ο Χρήστος ο Μέτρης. Λοιπόν. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι, να το δούμε, το Σταύρο μου. Καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι είμαι απόλυτος, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε, όπως και να έχει. Καλή επιτυχία στο έργο όλων από μία πρώτη του 2020. Αυτό ακριβώς. Και καλή επιτυχία στη φωνή της Ξάνθης γενικότερα, γιατί έτσι θέλουμε, έτσι μας αρέσει. Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν αλλάζει το σκηνικό στο Δήμο της Καβάλας, καθώς ο κύριος Θεόδωρος Μουριάδης παραμένει στο τιμόνι της διοίκησης, ευχαριστώντας τους δημότες της Καβάλας που τον εμπιστεύτηκαν για ακόμα μία φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ανανέωσαν... Μισό λεπτάκι λίγο να χαμηλώσουμε και τη μουσική. Ωραία. Λοιπόν, η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί οι συνδημότες μου μου εμπιστεύθηκαν για μία ακόμα φορά την διοίκηση του Δήμου. Και μάλιστα μετά από μία περίοδο προεκλογική, η οποία κράτησε πολύ, αλλά και την τελευταία εβδομάδα όπου ξεθάψανε παλιές ιδεολογίες μεταξύ Πασοξίδων και Νεοδημοκρατών, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ενώνουν την κοινωνία και όχι να τη διχάζουν. Οι Καβαλιώτες όμως καταλάβουν, ο Δήμος Καβάλας, οι συνδημότες, οι κοινότητες καταλάβανε ποιο είναι το συμφέρον τους. Από εδώ και πέρα, από αύριο, μας περιμένει η δουλειά. Συνεχίζουμε τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει και θα την ολοκληρώσουμε στο τέλος της πενταετίας.
Είναι στο κανάλι. Α, εντάξει, τι γίνεται. Καλησπέρα στα παιδιά. Θα το δω, θα αργήσει. Θα αργήσει, Άλλη. Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να πήγε. Κύριε Παπαδόπουλε, ήρθατε για τα συγχαρητήρια για τον άξιο αγώνα που κάνατε και οι δύο παρατάξεις. Μια νίκη άξια θεωρώ και η δικιά σας αλλά και του κύριου Μουριάδη. Εκείνο που ήρθα να πω να συγχαρώ καταρχήν όλη αυτή την μεγάλη οικογένεια του Κυριάκου και του Γιάννη και του Δημάρχου του Θόδωρου Μέρη, τους συγχαίρω όλους και ήθελα να πω ότι είμαστε εδώ για να οργανώσουμε καλύτερα το Δήμο Καβάλας, να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την κοινωνία μας και να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Είμαστε εδώ παρόν και όλοι εμείς που έχουμε εκλεγεί στην αντιπολίτευση δίνουμε το παρόν δίπλα σας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να πάμε την Καβάλα μπροστά εκεί που τους αξίζει. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Δήμος Καβάλας, τα αποτελέσματα βγήκαν, η κάλπη έδειξε ποιος θα είναι στο τιμόνι του Δήμου της Καβάλας, παραμένει ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης έναντι του κυρίου Μάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να τερματίσει πρώτος. Μαζί μας βρίσκεται ο Γιώργος Οκαρανίκας από την Καβάλα για να μας δώσει το δικό του σχόλιο, τη δική του αίσθηση που αποκόμισε από όλη αυτή την εκλογική διαδικασία. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ο κύριος Μουριάδης παραμένει στα ενία για τα επόμενα 5 χρόνια, έτσι δεν αλλάζει κάτι. Συνέχεια έχουμε. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Ο κ. Μουριάδης καταγράφει ένα ικανοποιητικό ποσοστό, πολύ πάνω από τη βάση θα λέγαμε. Κερδίζει το Δήμο Καβάλας για την επόμενη πενταετή θητεία στο τιμόνι του Δήμου. Βέβαια η δεύτερη Κυριακή δεν είχε καμία κάτι το ιδιαίτερο. Ουσιαστικά ήταν η συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής, όπου ο κ. Μουριάδης είχε καταγράψει μια μεγάλη διαφορά με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε και αυτή τη φορά να εκλεγεί. Το ερώτημα τώρα είναι για τη νέα πενταετία του κύριου Μουριάδη, που θα ξεκινήσει βέβαια από 1η-1η του 2024, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει από αυτά τα οποία υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους του Δήμου Καβάλας. Εγώ πάντως, Γιώργο μου, θα μείνω στην κίνηση την οποία έκανε ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος πήγε στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Μουριάδη για να τον συγχαρεί από κοντά. Μπορεί να μην τον βρήκε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο όμως καταγράφεται στα θετικά, του πιστώνεται στα θετικά ως του πολιτικού πολιτισμού που συζητάμε κάθε φορά και αυτό θέλουμε να αναδεικνύουμε. Και μάλιστα είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι εμείς είμαστε εδώ όλοι μαζί για το καλό της Καβάλας. Ναι, ο κ. Παπαδόπουλος με το που κατέληξαν τα αποτελέσματα σε ένα ασφαλές συμπέρασμα πήγε στο εκλογικό κέντρο του κ. Μουριάδη που ήταν μερικά μέτρα πιο πέρα από το δικό του. Πήγε για να το συγχαρεί, δεν ήταν εκεί γιατί βρισκόταν σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Παρ' όλα αυτά τα συγχαρητήρια ισχύουν όπως ισχύουν και οι δηλώσεις του κ. Μάκης Παπαδόπουλος σύμφωνα και με ένα καινούριο δελτίο τύπου το οποίο βγήκε σήμερα, ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους και τα λοιπά, ζήτησε, ουσιαστικά κατέθεσε ότι θα είναι και όλη την πενταετία παρόν στα προβλήματα των δημοτών και τόνισε ότι συνεχίζουν. Άρα λοιπόν συνεχίζει αυτή τη φορά ως αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο Καβάλας το μεγάλο του ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν βρήκε λιμάνι δυστυχώς. Κοίταξε να δεις τώρα, το ξεκαθαρίζει ο κ. Παπαδόπουλος ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της αντιπολίτευσης και ότι δεν θα παραιτηθεί. Και αυτό μπορεί να πιστωθεί στα θετικά ενός αυτοδιοικητικού, γιατί πράγματι μετά από μια δεκαετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης δεν παραμένεις εύκολα και για τα επόμενα 5. Ο κ. Μάκης Παπαδόπουλος έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτικός στο μαραθώνιο, επιμένει και μάλλον θα συνεχίσει να επιμείνει σε αυτό το στόχο που έχει βάλει πριν από 10 χρόνια και φυσικά από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά είπε ότι και εμείς είμαστε εδώ για το καλό της Καβάλας να συνδράμουμε με τις ιδέες μας, με τις προτάσεις μας και με μια γόνιμη αντιπολίτευση, γιατί ουσιαστικά και σύμφωνα και με την καινούργια δήλωση που έκανε αυτοί που μας τίμησαν αξίζουν και της εμπιστοσύνης μας έστω και στη θέση στην οποία βρισκόμαστε πλέον από την 1η-1η του 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Ακόμη ένας δεν το έβαλε κάτω, παρά τα αρχικά αποτελέσματα. Δεν πτωήθηκε ούτε ο κύριος Τοψίδης, Γιώργο μου. Και έχουμε και τη μεγάλη ανατροπή στην Καβάλα με τον κύριο Τοψίδη. Ενώ την πρώτη Κυριακή είχε πάρει 36,83, στη δεύτερη πήρε το 53,97. Αναλύοντας και τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών και βλέποντας σε όλη την περιφέρεια το
τι κατέγραψαν οι δύο μονομάχοι της δεύτερης Κυριακής, ο κ. Μέτριος και ο κ. Τοψίδης. Εγώ τουλάχιστον κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Καβάλα έδωσε την νίκη στον κ. Τοψίδη, γιατί ενώ κρατάει όλα τα κρατάει τις δυνάμεις του κ. Τοψίδης που είχε από την πρώτη Κυριακή σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, εδώ στην Καβάλα απλά κατρακύλησε ο κ. Μέτριος πάρα πολύ χαμηλά. Και μιλάμε για 7.000 ψήφους, οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια διαφορά, η οποία ουσιαστικά ήταν που έδωσε και το προβάδισμα στον κύριο Τοψίδη. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω ότι στη Θάσο Φερυπή, που είναι μια μικρή περιφερειακή ενότητα, εκεί και την προηγούμενη Κυριακή και αυτή την Κυριακή, ο κύριο Τοψίδης ήταν πάρα πολύ ψηλά, με τον κύριο Μέτριο να είναι τρίτος, με δεύτερη τον κύριο Κλάδη. Τη λαϊκή συσπήρωση. Την πρώτη Κυριακή πάντως στη Θάσο, να πω έτσι για την ιστορία, ο κύριος Τοψίδης πήρε 29,59 και τη δεύτερη Κυριακή 67,98. Ναι, ναι, γιατί έφυγε από τη μέση η Λαϊκή Συσπήρωση που έχει δυνάμεις στο νησί και υπόλοιποι συνδυασμοί, γι' αυτό και καταγράφηκε αυτό το ποσοστό. Με τον κύριο Τοψίδη συνέβη το εξής, ότι ο κύριος Τοψίδης κράτησε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες τις δυνάμεις του. Αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν έδωσε στον κύριο Μέτριο τη νέα θητεία για την επόμενη πενταετία ήταν το ότι έχασε δυνάμεις και τις περισσότερες δυνάμεις έχασε εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, όπου και αυτή ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα το τελικό της Κυριακής. Το έλεγα πριν από λίγο ότι ο κύριος Μέτριος έχασε ουσιαστικά 26.000 σταυρούς, ενώ ο κύριος Τοψίδης μόνο 500. Αυτό το νούμερο, κανείς να το βάλει κάτω, πραγματικά είναι για πολλή συζήτηση και για χρήσιμα συμπεράσματα και για τις δύο πλευρές. Το πώς κινήθηκε μία πλευρά από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο μέσα σε ελάχιστες μέρες και το πώς κινήθηκε η άλλη πλευρά επίσης μέσα σε ελάχιστες μέρες. Κυριακή, αυτό που λέω εγώ πάντα στις εκλογές είναι ότι κερδίζει αυτός ο οποίος το θέλει περισσότερο από τους άλλους. Το πείσμα είναι ένα χαρακτηριστικό, βέβαια, να σε θέλει λίγο και η κατάσταση της στιγμής, το πολιτικό timing που λέμε. Από εκεί και πέρα προφανώς ο κύριος Μέτριος και οι συνεργάτες του, οι υποψήφοι του, επαναπαύστηκαν στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, πιστεύοντας ότι κρατάνε τις δυνάμεις. Εκεί λοιπόν έγινε το λάθος, πιστεύω, όπως και κάποιες κινήσεις λάθος που έγιναν, όπως εδώ στην Καβάλα τουλάχιστον πιστεύουν ότι μία από τις αρνητικές κινήσεις που έγιναν εις βάρος του κύριου Μέτριου ήταν η δήλωση του κύριου Σιμιτσή για τη στήριξή του. Λες εκείνο να του έκανε κακό αυτό, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Του έκανε πάρα πολύ κακό. Είπαμε ότι αυτή η συζήτηση για το πώς έχασε ο κύριος Μέτριος προφανώς χωράει πολλή ώρα να την κάνουμε. Αλλά είναι μόνο ο κύριος Σιμιτζής? Μήπως είναι όμως και όλες οι υπόλοιπες στηρίξεις που ήρθαν από το ίδιο το κόμμα μέσα σε μία εβδομάδα με αυτόν τον έντονο τρόπο και τον έντονο βαθμό αυτής της υπερπροβολής και της υπερστήριξης εννοώ, μήπως λειτουργήσε αποτρεπτικά στο κομμάτι της συσπήρωσης? Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι στη δεύτερη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή, ξεμπέρδεψαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, όποιος ήθελε να ψηφίσει το γνωστό, το φίλο, το συγγενή ή τον ικανό, τέλος πάντων, όλα αυτά που συζητούμε. Στη δεύτερη Κυριακή πήγαμε να ψηφίσουμε το πρόσωπο. Που για μένα το έχω πει πολλές φορές. Το πρόσωπο κάνει διαφορά. Μπορεί κάποιοι να μην το ασπάζονται αυτό που λέω, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Και το πρόσωπο κάνει τη διαφορά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σου δώσω απόλυτο δίκιο, γιατί στη δεύτερη Κυριακή είναι δύο φωτογραφίες η μία δίπλα στην άλλη. Αυτές οι δύο φωτογραφίες που παίρνουν η μία δίπλα στην άλλη πραγματικά παίζουν το δικό τους ρόλο. Από την άλλη μεριά είναι το γεγονός ότι η δεύτερη Κυριακή επιβάλλει στους υποψήφιους, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί, έχουν τα δικά τους, ας πούμε, τις δικές τους πικρίες κτλ., να δώσουν λίγο παραπάνω από τη δύναμή τους, προκειμένου να μην χαθούν αυτοί οι ψήφοι οι οποίοι πραγματικά φεύγουν τη δεύτερη Κυριακή, γιατί χαλαρώνει η κατάσταση, χαλαρώνει η ψήφος. Έχουμε αυτές τις τεράστιες αποχής, το τεράστιο ποσοστό αποχής που είναι καταγεγραμμένο πια και είναι μια πραγματικότητα και στις ελληνικές εκλογές που γίνονται. Αυτά είναι τα γνωστά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στη δεύτερη Κυριακή παίζει ρόλο πάρα πολύ η φωτογραφία των δύο και φυσικά παίζει ρόλο και το από κάτω τι γίνονται, αν γίνεται κάποια δουλειά ή αν μπορεί και να γίνει και κάποιο λάθος. Γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθούν όλοι να αποφύγουν τις τελευταίες μέρες είναι να μην γίνει το μοιραίο λάθος. Στην Καβάλα πάντως πιστεύουν αρκετοί, οι οποίοι δεν πήγαν να στηρίξουν τον κύριο Μέτριο τη δεύτερη Κυριακή, και μιλάμε από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι ότι η δήλωση του κυρίου Σιμιτσή έπαιξε αρνητικό ρόλο σε αυτή την έκβαση της μάχης της δεύτερης Κυριακής για τον κύριο Μέτριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε προς το παρόν σε όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες. Εγώ ξαναλέω, βάζω ένα ερωτηματικό στη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Μέτιος από την 1η Ιανουαρίου του 2024, γιατί και η ανακοίνωση που έβγαλε με τα ευχαριστήρια είναι πολύ απλή, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Μιλάει στο πρώτο πληθυντικό αριθμό. Δεν αναφέρεται πουθενά στο τι θα κάνει ο ίδιος, έτσι πώς σκοπεύει να κινήσει την παράταξη από εδώ και έπειτα. Θα τα δούμε όλα αυτά. 5 χρόνια θα έχουμε μπροστά μας. Και από εκεί και πέρα εδώ να είμαστε γεροί και δυνατοί. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας. Ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.